Ναι, η πρώτη μου δουλειά ήταν η Νύφες του Παντελή Βουλγαρίου. Του Παντελή Βουλγαρίου, ναι. Εγώ ήμουν φοιτήτρια τότε στη νομική. Άλλο πράγμα έκανες. Άλλο πράγμα. Ήμουν στη θεατρική ομάδα όμως τότε και η casting director είχε έρθει. Ναι. Είχε δει. Τώρα, για Νύφες, έτσι δεν ήταν. Μας πήρε, περάσαμε casting ξανά κλπ. Έκανε μια επιλογή ο κύριος Βουλγαρίς. Και μου λένε θα έρθεις για γύρισμα. Θα φορέσεις νηφικό και όλα αυτά. Ναι. Κάνω fitting. Έπαιρνα τότε 3 λεωφορεία για να φτάσω στο Ήλιον. Και θυμάμαι ότι πάω, μου λένε θα ανέβεις εσύ τώρα σε ένα κρεβάτι επάνω κλπ. Και τότε έμαθα το ρακόρ, που ο ρακόρ είναι η συνέχεια, ναι, δηλαδή όταν σωστό. Γίνεται γύρισμα και την επόμενη μέρα πρέπει να γυρίσει τη συνέχεια αυτής της σκηνής, άρα με χρειαζόντουσαν. Ναι. Και λέω, εγώ δίνω διοικητικό. Και πάμε από το βοηθό κλπ, φτάνουμε στον κύριο Βούλγαρη, μου λέει να πάρεις άδεια, ξέρετε, του λέω, είναι λίγο απρόσωπη σχολή μου. Πώς να πάρεις άδεια. Ναι, εσύ μπορείς να το καταλάβεις. Το καταλαβαίνω, δεν μπορώ να το φανταστώ. Μου λέει, ωραία, θα πας να δώσεις και θα έρθεις μετά. Αλλά όταν εγώ έδινα, θα έπρεπε να είμαι μέχρι τις 11 π.χ. στην Σόλωνος και να φτάσω μετά στο Ήλιον και κανονικά έπρεπε να είμαι 6.30 στο Ήλιον. Δεν πήγα στο διοικητικό. Δεν πήγα. Και με βλέπει και μου λέει, εσύ τι κάνεις εδώ, λέω, δεν μπορούσα, λέω, να αργήσω και να μην μπορείτε και αυτά. Μου λέει, εσύ εδώ ανήκεις. Και δεν ήξερε καν το όνομά μου, μου έλεγε Μπινός. Αλήθεια. Ναι. Και τότε κόλλησες και εσύ ένιωσες ότι αυτό από την είναι... πρώτη στιγμή πριν γίνει αυτό, από την πρώτη στιγμή, παρόλο που ήταν μια διαδικασία, τέλος πάντων, εγώ τη λάτρεψα, μαγεύτηκα από όλο αυτό το γεγονός ότι... Έμπαινα ξαφνικά σε ένα στούντιο, δεν ήξερα τι ώρα είναι, τη μέρα, έμπαινα σε έναν άλλο κόσμο. Ένιωθα ευτυχισμένη και ελεύθερη, οπότε αυτό ένιωθα. Ήταν. Ναι. Ξαναγύρισες αυτό όμως την νομική. Ξαναγύρισα να την τελειώσω, γιατί υπάρχει και αυτό το σύνδρομο του καλού παιδιού. Βεβαίως. Και για να μην με διαγράψουν ως αιώνια φοιτήτρια. Βέβαια, σωστά. Εντάξει, γιατί ταυτόχρονα έχεις παίξει και στο νησί στο ενδιάμεσο. Ναι, ναι.